Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η 16 Φεβρουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από τον τηλεοπτικό σταθμό Αχαΐα. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μια υπαίθρια ψησταριά όλη η Πάτρα. Χορός, κέφι και τραγούδι από νωρίς το πρωί στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Δεύτερη φωτιά σε κατάστημα εστίασης των υψηλών αλωνίων της Πάτρας. Φωτιά στο κατάστημα του Λουμ. Η πόλη θα έχει τεράστια ανάπτυξη από το τρένο, δηλώνει από την Πάτρα ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Μια υπαίθρια ψησταριά είναι από το πρωί η Πάτρα, με σουβλάκια, χορό και τραγούδι, σήμερα Τσικνοπέμπτη, μαζί βεβαίως με τα παραδοσιακά δρόμενα. Πόλεμο σήμερα. Καήκατε ή όχι ακόμα? Κοντεύουμε. Λοιπόν, η Πάτρα γιορτάζει, γίνεται πανικός. Όλα ωραία, μια χαρά και τον χρόνο να έχουμε υγεία. Απ' άκρη σ' άκρη ολόκληρη η Πάτρα θύμιζε μια υπαίθρια ψησταριά με τους πολίτες να τηρούν το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Χωρίς περιορισμούς φέτος. Μετά από χρόνια και ο κόσμος το έλειπε αυτό, οπότε είμαστε παρόν για να περάσουμε όμορφα. Σήμερα μαζί με τον καφέ πήραμε και το σουβλάκι. Έτσι είναι, κερδάμε τον κόσμο το σουβλάκι. Είναι παράδοση, είναι έθιμο και το συνεχίζουμε. Γιορτάζει όλη η Πάτρα. Πόσα έχεις ρίξει πάνω? Μέχρι τώρα 150. 150 και είναι 11. Είναι 11. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Μετά από 2 χρόνια στέρησης, φέτος θα κάνει το πελεκούδι. Εμείς έχουμε πάρει φωτιά το πρωί και προχωράμε ασταμάτητοι. Πόσο θα πέσουν στη φωτιά σουβλάκια σήμερα? Τουλάχιστον 2.000. Από εμάς. Από εμάς. Τώρα οι άλλοι γύρω-γύρω, ανάλογα με τη ζήτηση. Το θέμα είναι να διασκεδάσουν. Αυτό, η διασκέδαση είναι πάνω απ' όλα, παιδιά, με το χαμόγελο, να χορέψουμε, να πιούμε λίγο, με προσοχή και όλα τα άλλα θα γίνουν. Τα κάρβουνα πήραν φωτιά από νωρίς το πρωί και περισσότερα από 1.000.000 σουβλάκια έπεσαν στην πυρά. Από όλα, ναι, κοτόπουλο, χοιρινό κοντοσούβλι και κοκορέτσι. Πολλοί κόσμος το κέφι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το έχουμε σουβλάκια, έχουμε κοκορέτσι, σουβλάκια, πατάτες, τζατζίκια, χωριάτικες. Τσικνοπέμπτη και η μέρα δεν έχει τέλος. Ποτέ, για να περνάμε πάντα καλά. Πάντα ξημερώνει μια καλή μέρα, ακόμα και όταν βρέχει. Πόσα σουβλάκια σκέφτεσαι να ψήσεις? Σήμερα κοντά στα 1500, έτσι για πλάκα. Ναι, είναι ξεχωριστή ημέρα και θέλουμε να καθιερώσουμε τη γιορτή, να βγαίνουμε τσιγκάνες και τσιγκάνοι στους δρόμους, να έχουν ενδιαφέρον στην πόλη και για την Τσικνοπέμπτη να έρχεται ο κόσμος. Όποιος έρθει εδώ πρέπει να το δει αυτό. Ειδικά η Τσικνοπέμπτη είναι της Πάτρας, δεν υπάρχει κόσμος πολύ επίσκεψη. Οπότε εμείς ξέρουμε κάτι παραπάνω. Κέφι, χορός, διασκέδαση στο κέντρο της Πάτρας. Όλη η πόλη θυμίζει μια μεγάλη ψησταριά. Ο κόσμος ζει την Τσικνοπέμπτη χωρίς απαγορεύσεις. Ελάτε ζούμε. Περνάμε ωραία, εντάξει, θα φάμε τα σουβλάκια μας τώρα, έτσι στο όρθιο. Μετά πάμε να κάτσουμε. Α, δούμε κόσμο πριν το καρναβάλι, περάσουμε ωραία. Την ίδια ώρα οι στρατηγοί του πατρινού καρναβαλιού έδωσαν τη δική τους ξεχωριστή πινελιά κεφιού. Σάτυρας και διασκέδαση. Χρόνια πολλά σε όλους. Απλά είχαμε ένα ατύχημα. Δοκιμάζαμε να δούμε πώς θα είναι η πρώτη βραδιά μετά την εκκλησία και έπεσα από το κρεβάτι και ψιλοτσακίστηκα. Αλλά νομίζω θα συνέλθω. Να δω και τον γαμπρό, καλά χάλια είναι. Καλά είναι, είναι έτοιμος, κουκού, έτοιμος για το βράδυ. Θα σε περιποιηθώ, μωρό μου, μωρό μου. Μην τάζεις, και οι προηγούμενοι έτσι λέγανε και πεθάνανε. Ο γάμος της Θανάσος Κερασούλας έγινε στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου και ο στρατηγός Ρόμελ συμπαραστάθηκε στην Ιφούλα να αυτοαπαχθεί προ του γάμου. Η Θανασούλα, ο γνωστός σε όλους μας Θάνος Τσέρης, παντρεύτηκε και οι στρατηγοί του πατρινού καρναβαλιού συνόδευσαν την Ιφούλα στο εύτυχες γεγονός.
Ως προειδοποιητική χαρακτηρίζεται, κυρίες και κύριοι, η επίθεση τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κατάστημα εστίασης του Λουμ, στα υψηλά Αλόνια, στην Πάτρα. Άγνωστοι πέταξαν έφλεκτο υλικό καίγοντας μέρος της εισόδου. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα και η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Είναι η δεύτερη φορά που σημειώνεται επίθεση σε κατάστημα εστίασης των υψηλών Αλωνίων. Παράνομα του πυρός, παραλίγο να γίνει κατάστημα εστίασης στην περιοχή των υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, σήμερα τα ξημερώματα. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, πιθανότατα από εμπριστικό υγρό που είχε τοποθετηθεί έξω από την είσοδο του καταστήματος του Λουμ, στο κάτω μέρος των υψηλών Αλωνίων, προκάλεσε φωτιά που έκαψε τραπεζοκαθίσματα και μέρος της εισόδου του καταστήματος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 5 άντρες που κατάφεραν ευτυχώς να περιορίσουν την φωτιά πριν επεκταθεί στους εσωτερικούς χώρους του καταστήματος. Έχουν ξεκινήσει ήδη ανακρίσεις για να εξακριβωθούν τα αίτια που, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, φαίνεται να προέρχονται από εμπρισμό. Η ελληνική αστυνομία αναζητά και υλικό που μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες είτε από το ίδιο το κατάστημα είτε από τη γύρω περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως το κατάστημα είχε εγκαινιαστεί πρόσφατα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με πυρκαγιά στην περιοχή των υψηλών Αλωνίων σε κατάστημα εστίασης. Καθώς αξίζει να υπενθυμίσουμε πως τον Ιανουάριο του 2022 είχε καεί ολοσχερός το καφέ Αμπέι. Στην Βικτωρία Δαράτου τώρα, η οποία θα μας ενημερώσει για τα λεγόμενα του κυρίου Καραγιάννη χθες από την Πάτρα στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γαλάζιας Νεολαίας, της Νεολαίας Νέας Δημοκρατίας της ΟΝΕΔ. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή, στην Πατρών Πύργου, στο τρένο. Όλα αυτά που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια, Αλέξανδρε, να πούμε έτσι. Μιλάμε για τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, βρέθηκε εδώ στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΟΝΕΔ Αχαΐας. Όπως είπε, αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα έχουμε έργα ύψους σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε φυσικά για την Πατρών Πύργου, η οποία, όπως είπε, χρειάστηκε η προσωπική παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να προχωρήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καραγιάννη στο τρένο και τη σύνδεσή του με το νέο λιμάνι της Πάτρας, λέγοντας ότι ανασχεδιάσαμε το έργο ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση, αλλά μίλησε και για την αναβάθμιση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Ροδοδάφνη-Ρίο, που θα μπορέσει να συνδέσει την Πάτρα με τη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο. Το σημαντικό, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ότι συμβασιοποιείται στα τέλη του 2023 ή για την ακρίβεια στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. Και αυτό έρχεται ως επιβεβαίωση των όσων από τη Βουλή προσφάτως είπε ο κ. Καραμαλής, ο Υπουργός Υποδομών, απαντώντας την κυρία Αλεξοπούλου. Το τρένο θα ξεκινήσει να υλοποιείται, η άφηξη δηλαδή, η σύνδεσή του στο νέο λιμάνι, με το νέο λιμάνι, τέλη του 23, αρχές του 24. Ακριβώς, και αυτό είναι σίγουρα πολύ ευχάριστο. Να πούμε ότι από εκεί και πέρα ο κύριος Υφυπουργός μίλησε για ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος πύρου παραπύρου, αλλά και για την κατασκευή διελιστηρίου και αγωγών υδροδότησης της Πάτρας. Ενώ αναφέρθηκε και στην υδροδότηση των υπόλοιπων οικισμών της βορειοδυτικής Αχαΐας, οι οποίοι ξέρουμε ότι ταλανίζονται πάρα πολύ καιρό. Επίσης, πραγματοποιούνται εργασίες για την αντιπλημμυρική θωράκιση στους Δήμους Αιγιαλίας και Πατρέων κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού, ενώ εκπονήθηκε μελέτη για τη συνολική αντιμετώπιση της διάβρωσης του Κορινθιακού κόλπου και στις νότιες ακτές του. Τέλος, μίλησε και για τα κτηριακά έργα, η ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, η αντίστοιχη ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας, μιλάμε για το Αίγιο, η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, η δημιουργία τμήματος μαγνητικού τομογράφου στο Καραμανδάνιο, η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, το Περιφερειακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και για δύο νηπιαγωγεία, το Τριθέσιο Νηπιαγωγείο των Καλαβρίτων και το Νηπιαγωγείο Αγίου Βασιλείου Στορίου, όπως και το Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Βασίλειο. Βικτωρία Δαράτου, σε ευχαριστώ. Τώρα, τη στήριξη ενός και πλέον εκατομμυρίου συνταξιούχων ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση με έκτακτο επίδομα 300 ευρώ, όπως και ρυθμίσεις οφειλών. Βελτιώσεις θα υπάρξουν και στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
Έκτακτο επίδομα έως 300 ευρώ θα λάβουν έως τις 31 Μαρτίου πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, ανάλογα με το ύψος των συντάξιμων αποδοχών, ανακοίνωσαν σήμερα οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας Χρήστος Ταϊκούρας και Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, 560.000 συνταξιούχοι θα λάβουν 300 ευρώ, 394.000 θα λάβουν 250 ευρώ, 158.000 θα λάβουν 200 ευρώ. Θεσπίζουμε λοιπόν μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους που λόγω προσωπικής διαφοράς είτε δεν είδαν καθόλου αύξηση του 7,75% στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, είτε είχαν μικρότερη ωφέλεια από αυτήν. Σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, παρατείνονται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ μέχρι το τέλος του έτους, αντί για τον Ιούνιο του 2023, σε τομείς όπως μεταφορές, καφές, γυμναστήρια, σχολές χορού, μη αλκοολούχα ποτά. Για το δεύτερο εξάμηνο, το κόστος της παρέμβασης φτάνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για αγροτικό πετρέλαιο. Επιταχύνεται η κατανομή εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων. Αυξάνεται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στα 200 ευρώ, από 150 ευρώ. Ο ρυθμός ανάπτυξης χώρας είναι σταθερά σημαντικά υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται και διαμορφώνεται σε χαμηλότερο ύψος συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτά τα θετικά και αισιόδοξα συγκριτικά με το ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελέσματα οφείλονται στους πολίτες και αποτελούν καρπό των μέτρων στήριξης που έχει λάβει μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Επίσης, υπάρχει νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών. Για όσους έχουν απολέσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 72 ή 120 δόσεων έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δίνεται δυνατότητα αναβίωσης καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023 για την απόσβεση παλαιών υποχρεώσεων. Δημιουργείται νέο σχήμα για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή και είχαν ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2021 που συνέχισαν να τις εξυπηρετούν. Συγκεκριμένα, οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου μπορούν να ενταχθούν είτε σε 36 δόσεις με το επιτόκιο των 12 δόσεων, είτε σε 72 δόσεις με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Τέλος, ανακοινώθηκαν βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ενώ μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα ανοίξει και η πλατφόρμα για το Market Pass. Η Καλυψό Κανελοπούλου είναι τώρα μαζί μας, η οποία θα μας μεταφέρει στον Ερήμανθο, από όπου και αναχώρησαν τα είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους Τουρκίας και Συρίας. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των δημοτών του Ερημάνθου στην πρωτοβουλία αυτή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για να συγκεντρωθούν ήδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους λαούς τόσο της Τουρκίας όσο και της Συρίας. Mm-hmm. Τώρα, το πρώτο κύμα αναχώρησε ήδη από την Δευτέρα για να μεταφερθεί στους συνανθρώπους μας και υπάρχει περίπτωση μεγάλη να επαναληφθεί η πρωτοβουλία αυτή. Mm-hmm. Έτσι, θα στέλνουμε βοήθεια και οι πόλεις και οι δήμοι και οι φορείς ανατακτά χρονικά διαστήματα υπό την κεντρική αιγίδα του κράτους, την οποία συντονίζει ο βουλευτής Αγαΐας με τη Νέα Δημοκρατία, υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης. Ολοκλήρωσε, Καλυψό, παρακαλώ. Φυσικά, να θυμίσουμε ότι στα αγαθά που απεστάλησαν δεν συμπεριλαμβάνονται τρόφιμα ούτε μακράς διαρκείας. Είναι ξεκάθαρα υγειονομικής περίθαλψης αγαθά, κλινοσκεπάσματα και άλλα είδη υγιεινής. Βεβαίως, τα έχουν ανάγκη τώρα γιατί και εκεί κάνει πάρα πολύ κρύο. Χιονίζει, έχει χαμηλές θερμοκρασίες όπως και σε πολλές περιοχές της χώρας και χρειάζονται πράγματα εκτός από φαγητά και για να αντιθούν και για την προσωπική τους υγιεινή. Καλυψώ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σοκ προκαλούν, κυρίες και κύριοι, για να αλλάξουμε θεματολογία, ειδικά στα νέα ζευγάρια, τα οποία βρίσκονται εν αναμονή του νέου προγράμματος Σπίτι μου, με τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων από το κράτος, οι τιμές των ενοικίων ακινήτων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα διάρια και στα τριάρια, όπου η ζήτηση είναι υψηλή και η προσφορά χαμηλή. Με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ωστόσο, να ζητούν επιπλέον στήριξη από το κράτος, διότι όπως υποστηρίζουν, οι τιμές στην Πάτρα είναι χαμηλότερες συγκριτικά με άλλες περιοχές σε ένα χρονικό διάστημα που οι ιδιοκτήτες πληρώνουν υψηλούς φόρους και πολλοί ενοικιαστές δεν πληρώνουν το μίσθωμα ούτε τα κοινόχρηστα και λένε πως σε σύγκριση με άλλες περιοχές είναι χαμηλότερες οι τιμές.
Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη χορήγηση των πρώτων χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους ή νέα ζευγάρια έως 39 ετών για αγορά πρώτης κατοικίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου, παράλληλα αναμένεται να τρέξει και το πρόγραμμα Κάλυψη, μέσω του οποίου θα αξιοποιηθεί το υφιστάμενο απόθεμα διαμερισμάτων του προγράμματος Εστία για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Στόχος είναι να διατεθούν τουλάχιστον 1.000 διαμερίσματα ως κοινωνικές κατοικίες σε νέους ηλικίας 25 έως 39 ετών, δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος χωρίς ιδιοκτήτη πρώτης κατοικίας. Την ίδια ώρα καταγράφεται αύξηση στις τιμές των κατοικιών προς ενοικίαση στην Πάτρα. Συγκεκριμένα παρατηρούνται υψηλές τιμές στα διάρια και τα τριάρια. Και αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει υψηλή ζήτηση και χαμηλή προσφορά. Στις γκαρσονιέρες, αλλά και στα μεγαλύτερα σπίτια, οι τιμές δεν είναι τόσο υψηλές. Η πρόεδρος ιδιοκτητών ακινήτων νομού Αχαΐας, Κυριακή Αθανασιάδη, εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουν σχέση οι πόλεις μεταξύ τους. Άλλες οι τιμές των ενοικίων στη Θεσσαλονίκη, άλλες οι τιμές των ενοικίων στην Αθήνα και φυσικά πολύ διαφορετικές στην Πάτρα. Η Πάτρα θεωρείται η πόλη με τις χαμηλότερες τιμές στα ενοίκια. Το αντίστοιχο ακίνητο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη νοικιάζεται πολύ ψηλότερα. Λοιπόν, τώρα στην Πάτρα, επειδή δημιουργείται η εντύπωση ότι και τα ενοίκια στην Πάτρα είναι πάρα πολύ ψηλά, αυτό συνάγεται από μια κατηγορία ακινήτων. Δηλαδή, στην Πάτρα δύσκολα θα βρεις διάρι ή τριάρι. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ένα ακίνητο τριάρι που χρειάζεται μια οικογένεια δεν υπάρχει. Με τρία κύρια δωμάτια δεν υπάρχει. Οπότε, αν υπάρχει κάποιο, πραγματικά μπορεί να είναι σε υψηλή τιμή. Αποτελεί γεγονός πως καταγράφεται αύξηση στα ενοίκια, κυρίως σε ακίνητα που έχουν μεγάλη ζήτηση. Όμως σίγουρα, όπως τονίζεται, οι αυξήσεις αυτές δεν είναι τόσο μεγάλες όσο είναι σε άλλες πόλεις. Η κυρία Θανασιάδη παράλληλα μιλά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με μερίδα ενοικιαστών, αλλά και τα ασήκωτα φορολογικά βάρη των ακίνητων. Δεν προσφέρονται στην αγορά πολλά μεγαλύτερα ακίνητα, όχι μόνο γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί τα ακίνητα αυτά δεν είναι προς ενοικίαση, δεν είναι κατάλληλα προς ενοικίαση και ο ιδιοκτήτης δεν έχει τα χρήματα να τα επισκευάσει. Δεν μπορεί να πάρει ούτε καν ένα εξοικονομώ, τα γνωρίζετε, γνωρίζετε τις προϋποθέσεις και τους χρόνους που κανείς μπορεί να επιτύχει το εξοικονομώ. Και επίσης πληρώνει υψηλότατο φόρο εισοδήματος για το ενοίκιο. Άρα αδιαφορεί κανείς στο να προσφέρει το ακινητό του για προς ενοικίαση. Αυτός είναι ένας λόγος. Ο άλλος λόγος είναι υψηλότατη έμφυα, έτσι, ο υψηλότατος φόρος, και ο άλλος λόγος είναι ότι πολλοί ενοικιαστές δεν πληρώνουν τα ενοικιά τους. Δεν είδα πραγματικά από την πλευρά σας να γίνεται μία προσπάθεια ανάδειξης του θέματος αυτού. Ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες καταφεύγουν στα δικαστήρια ή δεν μπορούν και αυτοί να καταφύγουν για να εξαναγκάσουν τους ενοικιαστές να πληρώσουν τα ενοικιά τους. Και όταν φεύγουν, πολλοί από αυτούς αφήνουν πίσω τους συντρίμμια. Πραγματικά συντρίμμια. Φάνης Γεννόπουλος τώρα μαζί μας, ο αρχισυντάκτης εφημερίδας Νεολόγος των Πατρών, ο οποίος κυκλοφορεί από αύριο νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας και της Αχαΐας. Καλησπέρα, Φάνη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Όπως πολύ σωστά είπες, αύριο το πρωί ο Νεολόγος κυκλοφορεί και κάνει αίσθηση, διότι αποκαλύπτουμε θέματα που απασχολούν όλους. Όπως για παράδειγμα το πρώτο θέμα που έχει να κάνει με τις μαύρες λίστες των χειρουργείων στα νοσοκομεία της περιοχής. Αποκαλύπτουμε τι ακριβώς συμβαίνει, Αλέξανδρε, και γιατί ενώ παρουσιάζεται ηλεκτρονικά ότι δεν υπάρχουν λίστες. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και λέμε και πώς είναι ο χρόνος αναμονής. Πληστηριασμοί. 800 ακίνητα στο Σφυρί, Αλέξανδρε, ένα θέμα που υπογράφεις εσύ και είναι μια αποκλειστικότητα για τον Νεολόγο. 250 έχουν να κάνουν με την πρώτη κατοικία. Θα υπάρξουν κοινωνικές αναταραχές για το θέμα, αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Έτσι. Ναι. Εμείς το καταγράφουμε. Πάμε στο κυκλοφοριακό. Η Πάτρα έχει τα χειρότερα κατά κοινή ομολογία φανάρια. Δεν ρυθμίζουν την κυκλοφορία, Αλέξανδρε, ταλαιπωρούν τους οδηγούς και λέμε σημείο προς σημείο ποια είναι αυτά. Πολεοδομία, άλλη μια αποκάλυψη του Νεολόγου των Πατρών. 14.700 φάκελοι έχουν κάνει φτερά, κανείς δεν ξέρει πού είναι, αν υπάρχουν και σε περίπτωση που δεν βρεθούν, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ξανακάνουν πάλι από την αρχή τη διαδικασία έκδοση των αδειών. Πάμε και στους υποψηφίους του ΑΣΕΠ, περίπου 5.000 πατρινοί, Αλέξανδρε, δίνουν στις 4 Μαρτίου γραπτές εξετάσεις. Πολύ. Είναι πάρα πολύ και ο αριθμός, ο πανελλαδικός είναι γύρω στις 108.000.
τεράστιους αριθμούς και μιλάμε γύρω στις 5.000 θέσεις. Μας μιλούν οι άνθρωποι, δύο κοπέλες, δύο πατρινές, οι οποίες δίνουν εξετάσεις μέσω του ΑΣΕΠ και αποκαλύπτουμε πού ακριβώς είναι τα εξεταστικά κέντρα και πώς υποψήφια ανακατηγορία. Συνεχίζουμε με την πολιτική. Θάνος Μωραΐτης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε γιατί απομακρύνεται το σενάριο να κατέβει υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές. Απομακρύνεται, δεν αποκλείεται. Σωστά. Έτσι. Μένει ανοιχτό. Αλέξης Χαρίτσης, ο σκιώδης υπουργός ανάπτυξης, αν θέλεις, του ΣΥΡΙΖΑ. Μας μιλάει και λέει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αλλά και ο Τάκης ο Παπαδόπουλος, αντιπεριφερειάρχης, γνωστός και αγαπητός, κάνει ένα σύντομο απολογισμό του έργου του και μιλάει για τη σχέση του με το Νεκτάριο Φαρμάκι. Ακόμη, στο νεολόγο των πατρών, καταγράφουμε, αν θέλεις, τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από τα πληρώματα του Καρναβαλιού, τα πληρώματα που βγάζουν άρματα, διότι υπάρχει ένα θέμα εδώ με το νομικό πλαίσιο, αν είναι ασφαλισμένα ή όχι. Έχουμε όλο το ρεπορτάζ και όλες τις αντιδράσεις, όπως επίσης και από το χώρο της υγείας, 50 ζευγάρια απευθύνθηκαν στην δομή που υπάρχει στο νοσοκομείο του Ρίου και έκαναν εξωσωματική χωρίς να πληρώσουν μία δεκάρα. Και συνεχίζουμε με τον κόσμο. Με τον κόσμο που και σήμερα ο κόσμος είναι ιδιαίτερα έτσι αποκαλυπτικός και μας μιλάνε άνθρωποι που τους γνωρίζουμε και τους αγαπάμε. Όπως για παράδειγμα ο Δημήτρης Καρατζαφέρης, γνωστός σεφ, λέει ότι ζω το όνειρο της μαγειρικής και ότι όταν μπαίνω μέσα στην κουζίνα είναι για μένα ένας χώρος ιερός. Αλλά και ο Γιώργος Δησιμόπουλος, ένας νεαρός καλλιτέχνης από την Πάτρα, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από ένα talent show, που λέει ότι στη μουσική δεν βάζω παροπίδες. Και έχουμε και την Ιζαμπέλα Αλέξανδρε, μια 27χρονη, η οποία σπούδασε στην Πάτρα και μάλιστα σε πολύ καλή σχολή, δεν ακολούθησε την επιστημονική της πορεία, έχει ανοίξει σελίδα με θαυμαστές στο OnlyFans και μας εξηγεί πώς είναι αυτή η εμπειρία της και γιατί επέλεξε να κάνει αυτή τη στροφή στην καριέρα της. Και να τελειώσω με τον κόσμο, από τον κόσμο, με τις αστρολογικές προβλέψεις για τους πολιτικούς. Έχουμε αναλύσει τους αστρολογικούς χάρτες των πολιτικών της περιοχής και λέμε ότι θα τους φέρει το 2023. Δες να πέσουν μέσα τα ζώδια. Καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Είναι συζήτηση, ναι. Εγώ τα πιστεύω πάντως. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Πάντως οι προβλέψεις δεν είναι καλές για όλους τους πολιτικούς. Και μην ξεχάσουμε το αθλητικό ένθετο της εφημερίδας του κόσμου με την υπογραφή του Αλέξη Διεγνή με όλο το παρασκήνιο για το τι συμβαίνει σε όλες τις ομάδες και κυρίως στην Παναχαϊκή που έχει στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας σε αυτή την περίοδο και φυσικά τις 7 μέρες αγγελίες και άρθρα, σχόλια και αναλύσεις μόνο όπως ο νεολόγος μπορεί να τα δώσει. Φάνη Βιεννόπουλε, ευχαριστώ. Κι εγώ. Αλλάζουμε θεματολογία. Ως ένας από τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία, χαρακτηρίζεται από καθηγητές σεισμολογίας ο φωνικός Εγκέλαδος που έπληξε πριν από 10 ημέρες μια περιοχή που το μέγεθός της είναι όσο η Ελλάδα στα σύνορα Τουρκίας με τη Συρία. Οι εικόνες από 10 επαρχίες θυμίζουν περισσότερο κρανίου τόπο, με τις πρώτες καταγραφές με κατεστραμμένα σπίτια να συγκλονίζουν. Την ίδια στιγμή, αν και οι νεκροί ξεπέρασαν τις 42.000, εκφράζονται φόβοι για την εκδήλωση υγειονομικής κρίσης στις 10 επαρχίες που χτύπησε ο σεισμός, αφού είναι ανύπαρκτο το καθαρό πόσιμο νερό, μεταξύ άλλων. Δυσίωνη φαίνεται να είναι η επόμενη μέρα στις 10 επαρχίες της Τουρκίας που ισοπεδώθηκαν από το φωνικό σεισμό, αφού το δράμα των πληγέντων πλέον μετατρέπεται σε μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Ήδη ο φόβος για έξαρση λιμωδών νοσημάτων είναι εμφανής, αφού οι κάτοικοι των περιοχών που έπληξε ο Εγκέλαδος στερούνται για περισσότερο από 10 ημέρες το καθαρό νερό και την επάρκεια φαγητού. Αύξηση στα λιμώδη νοσήματα που πρέπει να θυμόμαστε ότι και πάλι δεν οφείλονται στους νεκρούς. Δηλαδή, ναι μεν είναι ένας μεγάλος κίνδυνος τα νεκρά ζώα και πιθανόν και τα πτώματα των νεκρών ανθρώπων, αλλά η πανδημία, αν υπάρξει, η επιδημία, αν υπάρξει, προέρχεται από τις εκθέσεις στις οποίες υφίστανται οι ζωντανοί και αυτό στο οποίο εκθέτουν οι ζωντανοί. Το πρώτο είναι ότι πιθανόν έχει καταρρεύσει το σύστημα ίδρευσης, η ύπαρξη δηλαδή ασφαλούς νερού. Στο μεταξύ ήδη ξεκίνησε και η διαδικασία της απομάκρυνσης των γαλασμάτων, με μεγάλες περιοχές να θυμίζουν πλέον κρανίου τόπο. Μαζί ξεκίνησε και ο έλεγχος για την καταλληλότητα των κτηρίων που στέκονται όρθια, αφού 7.100 εμπειρογνώμονες προχωρούν σε ελέγχους των 387-364 κτηρίων που δεν έπεσαν από την ισχυρή δόνηση
και περιλαμβάνουν 1.856.864 διαμερίσματα. Κατά τους πρώτους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι 50.576 κτίρια πρέπει επειγόντως να κατεδαφιστούν και 279.655 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και χαρακτηρίζονται ως πολύ επικίνδυνα. Τα τελευταία 20 χρόνια αυτή η κυβέρνηση έχει αμνηστεύσει, η λέξη είναι αμνηστία, έδωσε αμνηστία. Σε ποιον έδωσε την αμνηστία? Μάλλον στα κτίρια έδωσε την αμνηστία και πήρανε άδεια κτίσματα τα οποία δεν έπρεπε να κατοικηθούν, κατοικήθηκαν. Αυτά μετατράπηκαν τώρα σε τάφους. Δηλαδή έγινε κακή κατασκευή, έγινε κακή διαχείριση, δόθηκαν άδειες εκεί που δεν έπρεπε να δοθούν και τελικά έχουμε αυτούς τους μεγάλους αριθμούς. Αλλιώς ο σεισμός είναι πολύ μεγάλος, θα είχαμε θύματα, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό. Στο μεταξύ, ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, 10 ημέρες μετά το σεισμό και με τα ερευνητικά στοιχεία που έχει στα χέρια του, κάνει λόγο για σπάνια ένταση δόνηση, η οποία μάλιστα αντιστοιχεί σε πλήρη καταστροφή και σπανιότατα έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες. Σε ορισμένα σημεία έφτασε την κορυφή της κλίμακας, δηλαδή τον βαθμό έντασης 12, που είναι ο ανώτερος βαθμός έντασης, δηλαδή βλαβών, καταστροφών, στην γνωστή κλίμακα Μερκάλη-Ζίμπερκ. Τις βλάβες, ανάλογα αν είναι λίγες, πολλές, σημαντικές σε ένα συγκεκριμένο κτίριο, τις βαθμίζουμε σε μια κλίμακα από 1 έως 5. Οι βλάβες οι οποίες παρατηρήθηκαν από 3 έως 5, σημαντικές έως ολικές καταρρεύσεις, ξεπέρασαν οι βλάβες αυτές τα 100.000 κτίρια. Εάν βάλουμε όλες τις βλάβες, ακόμα και τις μικρές, τότε τα κτίρια που έχουν βλαβεί έστω και με μικρές ή και μεγαλύτερες προσεγγίζουν τις 200.000. Τώρα, οριστικό τέλος μπαίνει στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων και ημιφορτηγών με βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες και υβριδικές μηχανές από το 2035, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόπ στην πώληση νέων βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων και υβριδικών αυτοκινήτων από το 2035, έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τη νέα της περιβαλλοντική στρατηγική και τους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που έχει θέσει για τα επόμενα 20 χρόνια. Είναι πολύ καινούργια τα δεδομένα, άρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε μελλοντικούς χρόνους για αν όλο αυτό είναι το επόμενο βήμα. Από το 2035 και μετά θα υπάρχει στους δρόμους μας μόνο κίνηση με βάση τον ηλεκτρισμό, πράγμα το οποίο σίγουρα θα κάνει πολύ κόσμο τη σήμερον ημέρα να αγχώνεται με το κόστος το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει αγοράζοντας ένα τέτοιο αυτοκίνητο τη σήμερον ημέρα. Επειδή βλέπετε ότι όλα εξελίσσονται με ρυθμούς αστραπιαίους, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση στην επόμενη πενταετία. Το 2035 τα παραδοσιακά αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν, απλά δεν θα μπορούν πλέον να παραχθούν καινούρια. Ενώ η απόφαση αφορά στην παραγωγή νέων γιοταχή αλλά και ημιφορτηγών. Συγκεκριμένα στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου κατά 100% σε σύγκριση με το 2021. Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν επίσης ενδιάμεσους στόχους μείωσης των ρήπων και για το 2030 με 55% για τα αυτοκίνητα και 50% για τα ημιφορτηγά. Υπάρχουν πάρα πολλά παλιά αυτοκίνητα, δηλαδή ο μέσος όρος των αυτοκινήτων ηλικιακά είναι τα 20 χρόνια τουλάχιστον σε εμάς, γιατί ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα οικονομικά να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και να μπορέσει, πόσο μάλλον το ηλεκτρικό, που το κόστος παραγωγής του είναι πολύ υψηλό. Είναι κάτι κοσμοϊστορικό. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφαρμόσιμο στην Ελλάδα και περαιτέρω ίσως και στον κόσμο. Ίσως μιλάμε για τα επόμενα 30 χρόνια, να μην το πούμε ακριβώς δηλαδή για 15 χρόνια. Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και κίνητρα και σε εμάς και στο κομμάτι του τεχνικού τμήματος και στον κόσμο, στο αγοραστικό κοινό, για να αγοράσει καινούργια αυτοκίνητα. Στη συγκεκριμένη απόφαση δεν εμπίπτουν τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τα οποία θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν κανονικά. Από το τέλος του 2025, η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύει κάθε 2 χρόνια έκθεση, στην οποία θα αξιολογεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε σχέση με το στόχο μηδενισμού των εκπομπών στις οδικές μεταφορές. Μετά την απαγόρευση της πώλησης των παραδοσιακών οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η Ευρώπη γίνεται η πρώτη και μοναδική περιοχή του πλανήτη, όπου το 2035 τα νέα αυτοκίνητα θα είναι πλήρως ηλεκτρικά. Το κράτος σίγουρα θα βοηθήσει, σίγουρα θα αποκτήσει μεγάλες υποδομές, σίγουρα θα πρημοδοτήσει αυτά τα αυτοκίνητα, που
ομολογουμένως στην παρούσα στιγμή κανένας μας δεν είναι έτοιμος για την απόκτηση ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Και από οικονομικής πλευράς, και από άποψη υποδομών, και από άποψη χιλιόμετρων. Σαν χώρα δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να ανταπεξέλθουμε δηλαδή στα αυτοκίνητα και στις ανάγκες τους, και πρώτα απ' όλα είναι το κόστος του αυτοκινήτου. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα να βοηθήσει τον κόσμο τους ώστε να μπορέσει να μπει σε αυτή την αλλαγή σιγά σιγά. Ο κόσμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει τώρα και να φτιάξει τα οχήματά του, να κάνει σέρβις και τα βασικά πράγματα που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο. Οπότε πώς θα προχωρήσει να πετάξει το παλιό του αυτοκίνητο και να πάει σε μια καινούρια τεχνολογία. Ο κύκλος ζωής 700 πολυκατοικιών της Πάτρας έχει μπει στη διακεκαυμένη ζώνη, καθώς τα κτίρια έχουν συμπληρώσει ήδη περισσότερα από 60 χρόνια ζωής. Γεγονός που αποτελεί παράγοντα αβεβαιότητας ακόμη και για την στατικότητά τους. Η Πάτρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την αναζήτηση απαντήσεων στη δύσκολη εξίσωση που έχει προκύψει, η οποία αφορά στο μέλλον δεκάδων πολυόροφων κτιρίων, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει μπει ήδη στη ζώνη του Λυκόφωτος. Σε απόλυτους αριθμούς, όπως προκύπτει από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το πρόβλημα εντοπίζεται σε 700 πολυκατοικίες, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 13% του συνόλου των πολυκατοικιών που υπάρχουν σήμερα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο σχεδόν των οικισμών που έχουν δημιουργηθεί μέσα από το κτίσιμο συγκροτημάτων εργατικών κατοικιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ιδιοκτήτες. Τα κτίρια αυτά έχουν συμπληρώσει ήδη περισσότερα από 60 χρόνια ζωής, με αποτέλεσμα να συνιστούν διακεκαυμένη ζώνη και η ουσιαστικά συζήτηση για το μέλλον εξακολουθεί να αποτελεί απαγορευμένη υπόθεση για όλους τους εμπλεκόμενους με το θέμα στην περιοχή. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα πρέπει να έχει μπει στο τραπέζι ακόμα και το σενάριο της κατεδάφισης μερίδας αυτών σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση νέων οικοδομικών τετραγώνων, καθώς εκτός από την παλαιότητα που τα βαραίνει, αναγέρθηκαν πριν το 1985, που τέθηκε σε ισχύ ο πρώτος ουσιαστικά πραγματικός αντισεισμικός κανονισμός. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εγκατάλειψη είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, τόσο ως προς τα στατιστικά στοιχεία, όσο και ως προς τη λειτουργικότητά τους, με τα πλήγματα που έχουν υποστεί σε επίπεδο διάβρωσης, οξύδωσης και καταπώνησης από σεισμούς να αποτελούν λόγω έλλειψης ελέγχων παράγοντα αβεβαιότητας, ακόμη και για τη στατικότητά τους. Με δεδομένο ότι έχουν αρκετά χρόνια ήδη στην πλάτη τους, με δεδομένο ότι σίγουρα τις περισσότερες των περιπτώσεων, το ξέρουμε όλοι, έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις στον οργανισμό τους, ας πούμε, κατά τη διάρκεια των ετών. Με δεδομένο ότι η οικονομική δυσφραγία που υπάρχει στη χώρα μας τουλάχιστον την τελευταία 15 ετία, δεν έχει γίνει ούτε σοφάτισμα στα κτίρια. Ερχόμαστε στο ερώτημα να απαντήσουμε. Υπάρχει επικινδυνότητα, είναι επικίνδυνα τα κτίρια μας? Η απάντηση είναι όχι. Αλλά η πολιτεία εδώ πρέπει να μεριμνήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η γύρανση στο κτηριακό απόθεμα της Πάτρας δεν είναι απλά υπαρκτή, αλλά φωνάζει. Την ώρα που το πρόβλημα ως προς την αντοχή και την επικινδυνότητα των πολυκατοικιών της Πάτρας που έχουν μπει σε φάση γύρανσης είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτό, η τρίτη πόλη της χώρας βρίσκεται εκτός κάδρου, ακόμη τουλάχιστον, στο σχέδιο για κατεδάφιση και ανοικοδόμηση, ιδίως γερασμένων ακινήτων που αφορά μόνο σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Η ένταξη της Πάτρας σε αυτό, εάν και όποτε συνταχθεί, θα άνοιγε αυτομάτως την πόρτα προκειμένου μέσα από συνεννόηση των ιδιοκτητών να αποφασιστεί ακόμα και η κατεδάφιση. Πρόκειται για γερασμένα ακίνητα, ενεργοβόρα και σε πολλές περιπτώσεις μη επαρκή στατικά. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε παλιές πολυκατοικίες αλλά και ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Ήδη υποψήφια για κατεδάφιση ανοικοδόμηση είναι πολλά κτίρια της Αθήνας, αλλά όχι στην Πάτρα. Παράλληλα, το αρχικό σχέδιο περιλάμβανε κατεδαφίσεις εγκαταλελειμμένων κτιρίων, τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί διατηρηταία, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, ώστε να γίνουν οάσεις ζωής, ακάλυπτοι χώροι που είναι απροσπέλαστοι ακόμα και για τους ιδιοκτήτες. Ξεπαγώνουν και οι σεκύροι πληστηριασμοί στη χώρα για τη Δυτική Ελλάδα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τους διαχειριστές των κόκκινων δανείων. Εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε τοπικό επίπεδο κινδυνεύουν με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Τσουνάμι πληστηριασμών στην Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου σε διάσκεψη κυκλισμένων των θυρών σχετικά με τους διαχειριστές των κόκκινων δανείων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του δικηγορικού της Πάτρας, Αθανάσιο Ζούπα, ο οποίος μίλησε στον Max FM. Κρίθηκε πως η ισχύουσα νομοθεσία τους επιτρέπει διαδικαστικές ενέργειες, δηλαδή να μετέχουν σε πράξεις πληστηριασμών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάσκεψη της Ολομέλειας υπερψηφίστηκε η νομική άποψη ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις μπορούν να ενεργούν ως διάδικοι με τη δική τους επωνυμία, εκπροσωπώντας τα funds που έχουν επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά, εξαγοράζοντας κόκκινα δάνεια από τα πιστωτικά ιδρύματα. Η απόφαση θα βγει μετά από κανένα μήνα περίπου. Διέρευσε η διάσκεψη και το αποτέλεσμα της διάσκεψης ήταν, τουλάχιστον όπως δημοσιεύθηκε, ότι ήταν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των ΦΑΤΣ. Υπέρ δηλαδή της άποψης ότι τα ΦΑΤΣ μπορεί να είναι διάδικοι, άρα μπορούν να εκδίδουν διαταγές πληρωμής, μπορούν να επισπεύδουν πληστηριασμούς, μπορούν γενικά να κάνουν εκτελέσεις. Η απόφαση ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία 59 ψήφων υπέρ έναντι 9 κατά και η απόφαση αναμένεται να καθαρογραφεί προσεχώς προκειμένου να καταστεί γνωστό το πλήρες σκεπτικό της και να παράγει ουσιαστικές ένωμες συνέπειες, δηλαδή να εφαρμοστεί. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, εκτιμάται ότι άμεσα, λόγω του αμετάκλητου χαρακτήρα της, θα δοθεί λύση στο ζήτημα χιλιάδων ανακοπών που ήδη έχουν ασκηθεί από δικηγόρους δανειοληπτών, οι οποίοι είχαν αμφισβητήσει τη δυνατότητα των λεγόμενων servicers να εκπροσωπούν τα funds στα δικαστήρια και να μπορούν να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν πληστηριασμούς ακινήτων, κατά τον κύριο Ζούπα. Η υπόθεση είχε φτάσει προς εκδίκαση στις 26 Ιανουαρίου ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, στην οποία μετήχαν περί τους 70 ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, ενώ την εισαγγελική έδρα εκπροσώπησε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, επιμελητήρια και άλλοι φορείς τάχθηκαν κατά της δυνατότητας να μπορούν οι λεγόμενοι services να ενεργούν ως διάδικοι των επενδυτών, με βασικό επιχείρημα ότι η σχετική νομοθεσία του 2003 δεν αφήνει τέτοια περιθώρια. Από την πλευρά τους όμως, νομικοί εκπρόσωποι πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων εταιριών υποστήριξαν ότι μεταγενέστερος νόμος του 2015 επιτρέπει στους διαχειριστές την εκτέλεση διαδικαστικών πράξεων, μεταξύ των οποίων και οι πληστηριασμοί. Υπέρ της άποψης αυτής, αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κάνοντας δεκτή σχετική εισήγηση της ανώτατης δικαστικής λειτουργού Κανέλα Τζαβέλα, η οποία υποστήριξε ότι οι διαχειριστές των funds που εδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να ενεργούν δικαστικές πράξεις, να γίνονται διάδικοι και να προβαίνουν σε πληστηριασμούς με τη δική τους επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι των funds. Πρακτικά σημαίνει ότι όσους πληστηριασμούς επέσπευταν τα funds, καλώς τους έχουν επισπεύσει και συνεχίζονται. Δεν έγινε δεκτή. Εμείς είχαμε κάνει παρέμβαση κατά της άποψης ότι τα funds μπορούν να είναι διάδικοι από τη στιγμή που είχαν πάρει τα δάνεια με τον νόμο του 2003. Αυτό δεν έγινε δεκτό. Το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή, με λίγα λόγια, θα υπάρξει μια μετατόπιση περιουσίας σε ξένα χέρια που έχει πολλές δεκαετίες η χώρα να δει. Μέσα στον επόμενο χρόνο δηλαδή θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα πληστηριασμών. Θα αλλάξουν τα χέρια, τα σπίτια πάρα πολλά. Από τη στιγμή που το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και μάλιστα σε Ολομέλεια απεφάνθη ότι έχουν το δικαίωμα τα φάντς να παρίστανται σαν διάδικοι, δεν υπάρχει για αυτό το θέμα νομική δυνατότητα. Ουσιαστικά είναι στο έλεος των φάντς, αν έχουν τελειώσει και αυτές οι διαδικασίες και έχουν περατωθεί και ανακοπές και αναστολές και τέτοια και είναι σε φάση πληστηριασμού, είναι ελάχιστες οι δυνατότητες που έχουν οι δανειολήπτες. Δηλαδή τώρα και τα φάντς μπορεί να είχαν παγώσει κάποιες διαδικασίες μέχρι να δουν την εξέλιξη της, την απόφαση αυτή της Ολομέλειας. Μπορεί να είχαν εκδοθεί και κάποιες αποφάσεις από τα δικαστήρια οι οποίες ανέστειλαν την έκδοση αποφάσεως μέχρι να αποφανθεί Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τώρα που διέρευσε αυτή το αποτέλεσμα της διάσκεψης, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένας φραγμός, θα συνεχίσουν τώρα τις εκτελέσεις. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αναμένεται να ενεργοποιηθούν διαδικασίες πληστηριασμών που έως σήμερα σε αναμονή της απόφασης έχουν παγώσει. Τα πρώτα τρυπάνια ώστε να μελετηθεί η στατικότητα του χώρου έπιασαν δουλειά στο πρώην εργοστάσιο του Λαδόπουλου στην Πάτρα, γεγονός που αποτελεί ακόμη ένα βήμα για την βαρυσήμαντη για την περιοχή ανάπλασή του. Ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου για την ανάπλαση του εγκαταλελειμμένου βιομηχανοστοσίου της πρώην χαρτοποιίας Λαδόπουλου βρίσκεται και επίσημα η Πάτρα. Η εμφάνιση και εγκατάσταση στο αίθριο χώρο του εργοστασίου ειδικών μηχανημάτων, τα οποία διενεργούν γεωτρήσεις και λαμβάνουν δείγματα από το υπέδαφος προκειμένου να αναλυθεί, μελετηθεί η στατικότητα και αντοχή του εδάφους, σηματοδοτεί τις εξελίξεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Νεολόγος των Πατρών, η ολοκλήρωση της μελέτης και ανάλυση των δεδομένων από τις δειγματοληψίες θα συνοδευτεί από την παράδοση του σχετικού φακέλου στον τεχνικό σύμβουλο του έργου, ο οποίος στη συνέχεια θα καταθέσει τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Στη συνέχεια, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα προχωρήσει στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, βάσει της οποίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 θα προκηρυχθούν οι μελέτες και το έργο. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονου, βιώσιμου και τεχνολογικά προηγμένου κτηριακού συγκροτήματος που θα ενσωματώνει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής και θα συνδέει την παραλία με τον αστικό ιστό, διαμορφώνοντας παράλληλα μια πολύ σημαντική αστική ανάπλαση που θα αναβαθμίσει την νότια πλευρά της πόλης. Χρηματοδοτείται εν μέρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation με ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με ιδιωτική συμμετοχή ύψους σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 65 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με την εν μέρη στήριξη του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με την ολοκλήρωση του κυρίως έργου με το Δήμο Πατρέων να παραμένει κάτοχος του ακινήτου. Η ανάπλαση περιλαμβάνει τη δόμηση διοικητηρίου 24.650 τετραγωνικών μέτρων, κτίρια παροχής εκπαίδευσης 8.800 τετραγωνικών μέτρων, 1.000 τετραγωνικών μέτρων για δράσεις πολιτισμού, κτίρια 1.900 τετραγωνικών μέτρων για αναψυχή και δόμηση, 5.450 τετραγωνικών μέτρων για διάφορες χρήσεις. Η επιτάχυνση των διαδικασιών με την ανάπλαση του χώρου φέρνουν στο τραπέζι το θέμα της μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες εργάζονται επί δεκαετίες εκεί. Πολιτιστικός οργανισμός, τομέας πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, αυτεπιστασία έργων και υποδομών είναι οι υπηρεσίες για τις οποίες αναζητείται νέα στέγη, καθώς τα χρονικά περιθώρια, εάν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, πιέζουν. Η απελευθέρωση του σημερινού Δημαρχείου με τη μεταφορά στο παλαιό Αρσάκιο και του κτηρίου που σήμερα στεγάζεται η ΔΕΙΑΠ με την αγορά του ακινήτου της Αχαϊκής Τράπεζας θα αποτελέσουν τα δύο συγκροτήματα στα οποία θα μεταφερθούν οι υπηρεσίες από τον χώρο του Λαδόπουλου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από τον τηλεοπτικό σταθμό Αχαΐα. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.